Μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση, η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ενώσεων και του εκτελεστικού της γραφείου. Καταρχήν, να καθησυχάσω το ΣΚΑΙ, δεν έγινε σε βαρύ κλίμα. Έγινε σε ένα κλίμα συνεννόησης, σε ένα κλίμα πολιτικής ομοψυχίας, απέναντι σε αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται τις τελευταία 24 ώρα. Κατά το πέρας της συνεδρίασης της Βουλής για την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αυτή ήταν η συζήτηση, κατά το πέρας της εδέχθηκα σε προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter μία κόπια ενός λογαριασμού, ο οποίος δημοσίευσε το σύνολο των προσωπικών στοιχείων των βουλευτών, των στελεχών και των μελών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, προκειμένου να ξεκινήσει ένα προγκρόμ απειλών σε όλη την Ελλάδα, κατευθυνόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως προκύπτει και από συγκεκριμένα SMS που φύγαν κατά λάθος και προς στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αυτές οι απειλές προχωρήσαν σε κινητά τηλέφωνα, σε προσωπικά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα οικειών και γραφείων, βουλευτών, αλλά και στελεχών των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Απειλητικά τηλεφωνήματα τα οποία οδήγησαν και σε προσυγκεντρώσεις απειλητικές σε γραφεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και σε σπίτια στελεχών, προκειμένου να υποχρεώσουν τα στελέχη αυτά να εγκαταλείψουν τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ο στόχος είναι ο εκφοβισμός που είχε και σαν αποτέλεσμα εχθές στα Χανιά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που ο Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κουντουρά, ήταν παρούσα, να έχουμε ένα στημένο τηλεοπτικό σοου, όπου με επικεφαλής των πρώην κρατούμενων των φυλακών, κύριο Καπαρουδάκη, Παντελή Καπαρουδάκη, που είχε κατηγορηθεί και τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, στελεχών της Χρυσής Αυγής, αλλά και υπαλλήλων συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου, να γίνει μία προσπάθεια δημιουργήματος κλίματος κατά των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ενός κλίματος το οποίο θα οδηγούσε, όπως εκείνοι επιθυμούσαν, στο να φιλορροήσουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα, τα σημερινά, όπως και τα σχόλια κάποιων δημοσιογράφων. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν φιλορροούν. Τα ίδια ακριβώς λέγανε το 2015, όταν καταφέραμε και ξαναπήραμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Τα ίδια ακριβώς λέγανε το 2012, όταν ο ελληνικός λαός μας ξανάστειλε στη Βουλή μετά από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τα ίδια λένε και σήμερα. Θέλω όμως να είναι απόλυτα ξεκάθαρη ότι αυτού του είδους η προπαγάνδα η οποία γίνεται σε βάρος των Ανεξάρτητων δεν θα μείνει αναπάντητη. Ζητάμε ομόφωνα, άμεσα, τη δικαστική διερεύνηση με εμπλοκή του εισαγγελέα, δίνουμε όλα τα κινητά μας τηλέφωνα της κοινοβουλευτικής ομάδος αλλά και των στελεχών μας στη διάθεση της δικαιοσύνης, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος προσπαθεί ουσιαστικά σε συνέχεια αυτών που υπόθηκαν και μέσα στη Βουλή να καταλύσει το πολίτευμα. Γιατί περί καταλύσεως του πολιτεύματος πρόκειται η προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται για εκφαβισμό στελεχών ενός δημοκρατικού κινήματος. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για πτώση της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα είχε στόχο τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Η πρόταση δεν αφορούσε την συμφωνία ή το σχέδιο συμφωνίας το οποίο υπεγράφει στις πρέσπες. Είχε στόχο τους Ανεξάρτητους Έλληνες προκειμένου να μην προχωρήσει η πολιτική της κυβέρνησης και να μην φτάσουμε στην αυριανή μέρα. Στην μέρα δηλαδή συνεδρίασης του Eurogroup και στην έξοδο της χώρας από την περίοδο των μνημονίων. Στο σχέδιο συμφωνίας το οποίο υπεγράφει στις πρέσπες, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε πει ένα μεγάλο όχι από τις ιδρύσεώς μας. Είμαστε το μόνο κοινοβουλευτικό κίνημα δημοκρατικού τόξου που έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, που αρνείται αυτή τη συμφωνία για λόγους αρχής και για λόγους καταστατικού. Η συμφωνία αυτή δεν έχει, το σχέδιο συμφωνίας δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα, όπως προσπαθούν να διαδώσουν δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδίως εκείνοι που έχουν παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία πολύ πιο πριν. Μεταξύ αυτών η Νέα Δημοκρατία, που με επίσημες δηλώσεις του Προέδρου της μιλάει για έργα όμνες και σύνθετη ονομασία, το ΠΑΣΟΚ, που υπέγραψε την ενδιάμεση συμφωνία, και άλλα κόμματα,
τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά από το 2012. Το συγκεκριμένο σχέδιο συμφωνίας, επειδή πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, δεν ξεκινά καμία διαδικασία χωρίς τέλος για είσοδο του κράτους αυτού στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση απόλυτη για να προχωρήσει οποιαδήποτε συνομιλία και ένταξη του κράτους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η ασυνταγματική αλλαγή και η κύρωση της συμφωνίας αυτής στη Βουλή των Σκοπίων και της Αθήνας. Η κύρωση της συμφωνίας αυτής θα απαιτήσουμε να έχει τον αριθμό των 180 βουλευτών, όπου εκεί ο καθένας θα αναλάβει τη δική του ευθύνη. Και συγκεκριμένα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ανά της Ευρώπης τρέχει και παρακαλεί το Λαϊκό Κόμμα και τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν ανοχή για να μην διαρριχθεί η δεξιά του, που υπόσχεται ότι η συμφωνία θα ισχύσει, ενώ στο εσωτερικό παριστάνει τον Μακεδονομάχο. Ο ίδιος, ο οποίος πριν από ένα χρόνο ακριβώς, μιλούσε για έργα όμνες και σύνθετη ονομασία. Θέλω να είναι ξεκάθαρη θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Διαφωνούμε με τη συμφωνία, ζητούμε 180 βουλευτές και δεσμευόμαστε δημόσια ότι θα παραεμποδίσουμε την κύρωση της συμφωνίας στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν έχουν ανησυχούν λοιπόν οι Έλληνες για το σχέδιο αυτό συμφωνίας, το οποίο δεν δεσμεύει κανέναν μέχρι την κύρωσή της, ότι στην κύρωσή της θα είμαστε εδώ, προκειμένου με οποιοδήποτε τρόπο να μπλοκάρουμε την επικύρωσή της από τη Βουλή των Ελλήνων. Εξάλλου, η πάγια θέση μας και δικαιωνόμαστε ακόμα και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν θα μπορεί να περάσει από το κράτος των Σκοπίων. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σκοπίων ζήτησε και έστειλε μήνυμα ξεκάθαρο προς τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων ότι αν θέλουν μπορούν να τον ανατρέψουν. Δηλαδή, να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δια δημοψηφίσματος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν όλος ο ελληνικός λαός ότι εδώ πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα. Εκείνοι που υπέγραψαν τον όρο Μακεδονία, εκείνοι που συμφωνούν στην παραχώρηση του όρου Μακεδονία, γίνονται οι Μακεδονομάχοι. Και εμείς, οι οποίοι αντιδράσαμε, αρνούμαστε την παράδοση του όρου Μακεδονία, έχουμε τα μέσα να την μπλοκάρουμε, είμαστε εκείνοι που δήθεν θα πρέπει να λουστούμε τον όρο του προδότη, όπως φωνάζουν έξω από τα γραφεία των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτήν τη θέση την οποία δημόσια διατυπώσαμε. Θέλω να είναι ξεκάθαρο ακόμα ότι εάν κατά την ψηφοφορία της πρότασης πιστείας ρίχναμε την κυβέρνηση, δεν θα εμποδίζαμε την υπογραφή της συμφωνίας, όπως και όπως ο κύριος Τζανακόπουλος πριν από λίγο είπε από αυτό εδώ το βήμα, δεν θα εμποδίζαμε πιθανώς και τη συγκρότηση άλλης κυβέρνησης με άλλη πλειοψηφία που δεν θα ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες μέλος αυτής της κυβέρνησης ώστε να μπορούν να παραεμποδίσουν την διεξαγωγή της κυρώσεως της συμφωνίας. Άρα, όλη αυτή η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή αλλά και τον Έλληνα Εσκομπάρ κάτοχο μέσω της μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος παρακαλεί μέσω των μπουζουκιών να πέσει η Χούντα για να σωθεί ο ίδιος από τις δικαστικές του διερευνήσεις για 2,5 κιλά τόνους ηρωίνη, τουρκικής ηρωίνης, θα βρούνε τείχο. Θέλω να ξεκαθαρίσω ακόμα ότι εμείς δεν συναλλασσόμαστε. Δεν βάζουμε στη ζυγαριά τα εθνικά θέματα με το θέμα της εξόδου από τα μνημόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι πήραμε την απόφαση, τη δύσκολη πολιτική απόφαση, να μην στηρίξουμε την πρόσθεση της πιστείας, η οποία θα μας απογείωνε πολιτικά πιθανώς, παίζοντας το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα σταματούσε την προσπάθεια της χώρας. Είναι υποχρέωσή μας να ακολουθήσουμε τη δύσκολη οδό,
τη στήριξη της κυβέρνησης, αρνούμενη την παραχώρηση του όρου Μακεδονία, προκειμένου η πατρίδα μας να βγει από τα μνημόνια. Να αρχίσει η ανάπτυξη, να γυρίσουν πίσω οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που εγκαταλείψαν με ευθύνη του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου τη χώρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, σαν κίνημα πολιτών, από αυτήν εδώ την επίθεση θα βγούμε ακόμα πιο ισχυροί. Γιατί εμείς δεν δημιουργηθήκαμε κληρονομικό δικαίο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πήραμε την πρίκα κανενός καναλάρχη εργολάβου. Δημιουργηθήκαμε μέσα από τις δυνάμεις εκείνες του ελληνικού λαού που αρνήθηκαν να συμμετέχουν στο έγκλημα που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας το έργο του Γιώργου Παπανδρέου. Η Ελλάδα που αύριο βγαίνει από τα μνημόνια. Οι ανακοινώσεις που θα ακούσετε για τις αποφάσεις του Eurogroup θα δώσουν στον ελληνικό λαό να καταλάβει για ποιο λόγο δεχθήκαμε αυτήν την ανίκεια επίθεση, για ποιο λόγο θα έπρεπε οι ανεξάρτητοι Έλληνες να πιεστούμε, είτε με εξαγορές βουλευτών, είτε με απειλές και εκβιασμούς, στο να ρίξουμε την κυβέρνηση για να μην προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία στο σχέδιό της να δημιουργήσει στη χώρα ακυβερνησία και να παραλάβει μία συνθήκη την οποία, όπως υπόσχεται στο εξωτερικό, θα υπέγραφε ή όπως λέει στο εσωτερικό, λόγω του ότι αποτελεί προδοσία, θα την κατέκρινε και την καταψήφιζε. Ερωτώ τον κύριο Μητσοτάκη, εάν αύριο είναι κυβέρνηση, θα ψηφίσει ή όχι τη συμφωνία? Θα στηρίξει το σύνθετο όνομα με έργα όμνες, ναι ή όχι? Η δική μας απάντηση είναι ξεκάθαρο όχι. Είμαι στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Εσείς θα καταψηφίσετε τη συμφωνία ή θα αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας από την κυβέρνηση πριν έρθει για ακύρωση στην κοινή συμφωνία? Εμείς καταρχήν θα ζητήσουμε η συμφωνία αυτή, αν έρθει, να έρθει με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Αυτή είναι προϋπόθεση. Από εκεί και πέρα, αφήστε να δούμε τι θα γίνει στα Σκόπια. Και αυτό το οποίο ξεκάθαρα σας λέω είναι με οποιοδήποτε τρόπο θα προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε συμφωνία. Οι δικοί μας βουλευτές θα ψηφίσουν όχι. Του κυρίου Μητσοτάκη τι θα κάνουν, δεν το ρωτάτε? Σήμερα ο κύριος Κουρίδης είπε ότι δεν θα δώσει ψήφο και κυβέρνηση. Ο κύριος Γουρίδης είπε αυτό που λέμε όλοι μας, ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση η οποία θα υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά η πρόταση της πιστείας προχθές δεν είχε να κάνει με τη συνταγματικά δομημένη πρόταση της πιστείας η οποία γίνεται όταν δεν ψηφίζεται ένα σχέδιο νόμου μιας κυβέρνησης, που τότε γίνεται απώλεια της δεδηλωμένης και άρα στην πρόταση της πιστείας υποχρεούται το κόμμα το οποίο δεν έχει ψηφίσει το νόμο αυτό και, μέλη, και αποτελεί μέλος της κυβέρνησης, στην πρόταση της πιστείας ψηφίσει αρνητικά. Αυτό είπε ο κ. Γουρίδης. Υπάρχει συνεννόηση με το κυβερνητικό εταίρο για την πρόταση των 180 βουλευτών με το ένα ερώτημα, αν υπάρχει, και το δεύτερο, σε περίπτωση που απορριφθεί αυτό, τι θα κάνει ένα έργο? Υπάρχει συνεννόηση με το κυβερνητικό εταίρο. Έχω στον Πρωθυπουργό ζητήσει οποιαδήποτε συμφωνία, αν έρθει, όταν έρθει, να έρθει με 180, με αυξημένη δηλαδή πλειοψηφία. Και από εκεί και πέρα, του έχω ξεκαθαρίσει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λόγω του καταστατικού μας και της ιδρυτικής μας διακηρύξεως, δεν θα συνδράμουμε με οποιοδήποτε τρόπο στην επικύρωση αυτής της συμφωνίας, αν δεν είναι με 180, προκειμένου να μην περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων και γίνει ουσιαστικά το σχέδιο συμφωνία-συμφωνία. Επαναλαμβάνω για τον ελληνικό λαό, ο οποίος δέχεται αυτή τη στιγμή ένα μηντιακό μπαράζ. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Το σχέδιο που υπεγράφει στις πρέσπες δεν έχει καμία νομική ισχύ, παρά μόνο εάν γίνουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται μέσα από την ίδια συμφωνία. Δεν θα επιτρέψουμε να έρθει με 151. Στην κυβέρνηση θα παραμείνετε? Μα δεν θα επιτρέψουμε σημαίνει ότι δεν θα παραμείνουμε στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Άρα είναι όρος το 180. Το 180
είναι η πρόταση την οποία κάνουμε στον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα εκείνος θα αποφασίσει πώς θα έρθει στη συζήτηση, εάν έρθει, που επαναλαμβάνω η δική μας έπρεπε ότι δεν θα έρθει ποτέ, η συγκεκριμένη συμφωνία. Κοιτάξτε κάτι, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι και εδώ παρούσα. Ξέρω ότι και την Παρασκευή το βράδυ ξέρατε ότι θα φύγουν κάποιοι βουλευτές. Μάλιστα κάποιοι φρόντισαν να ενημερώσουν ότι ο κύριος Καμένος ήδη έχει κάνει τις επαφές του για να συμπαρασύρει άλλους δύο βουλευτές μαζί του. Δυστυχώς για όλους αυτούς οι βουλευτές των ανεξάρτητων ενώ δεν εξαγοράζονται. Ούτε διαπραγματεύονται. Και μόνο η παρουσία του στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων επί 3,5 χρόνια στηρίζοντας μια κυβέρνηση συνεργασίας δείχνουν ότι δεν είναι βουλευτές προς εξαγοράν ούτε βουλευτές προς διαπραγμάτευση. Ρωτήστε τον κύριο Μαρινάκη εσείς. Ποτέ. Είναι ξεκάθαρο ότι στην ζυγαριά δεν βάζουμε ποτέ τα εθνικά θέματα με το θέμα του χρέους. Το ότι το θέμα του χρέους είναι αυτό το οποίο προσπάθησαν να ανατρέψουν, δηλαδή την απόφαση του Eurogroup, κάνοντας την πρόταση της πιστείας, διότι αυτό ουσιαστικά θα έβαζε τη Νέα Δημοκρατία στο πολιτικό περιθώριο, είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε. Όπως και τις θετικές εξελίξεις που θα έρθουν μετά το αυριανό Eurogroup, που εξάλλου θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε από Δευτέρα και μετά. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια εξέλιξη, τουλάχιστον όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που έχουμε στον κόσμο, με τους δύο στρατιωτικούς. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι πάνε να τους σκοτώσουν κατηγορία για δώρα. Θέλω να σας πω ότι, όπως είπα από την πρώτη στιγμή, πρόκειται περί ομοιρίας, περί εχμαλωσίας ουσιαστικά. Δεν έχουν αποδοθεί για 112 ημέρες οι οφειλόμενες από το διεθνές δίκαιο κατηγορίες από τη μεριά της Τουρκίας. Όσον αφορά αυτά τα οποία γράφονται για δόλο ή άλλες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα κινητά τηλέφωνα κτλ., δεν αποτελούν μέρος της επίσημης κατηγορίας, η οποία δεν έχει διατυπωθεί. Ότι είναι παράνομη η κράτησή τους είναι δεδομένο, ότι βρίσκονται σε ομοιρία είναι δεδομένο, όπως βρίσκεται και ο Pastor and Pressen από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητούν την ανταλλαγή του με τον Γιουλέν. Και η τακτική αυτή της Τουρκίας είναι μια τακτική η οποία την έχει περιθωριοποιήσει και μέσα στη συμμαχία. Ναι. Άρα, εάν έρθει η συμφωνία αυτή τη στιγμή, θα έρθει από το 2019 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι εσείς στηρίζετε την κυβέρνηση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, μέχρι να έρθει η συμφωνία. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει διαρρήξει τη συμφωνία μας με το ΣΥΡΙΖΑ και το θέμα της διαφωνίας μας για το θέμα του σχεδίου συμφωνίας ήταν από την αρχή της συγκρότησης της κυβέρνησης. Αν δεν υπάρξει κάτι άλλο, πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές του 2019, τα μέσα του 2019, όπου φαίνεται ότι δεν θα έρθει η συμφωνία και πιθανώς να μην έρθει ποτέ, εμείς θα έχουμε καταφέρει να έχουμε βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να έχουν προχωρήσει οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά. Έμαθα ότι έχουμε και νέα για την Οβάρτης, για την οποία δεν μιλάει κανείς. Έχουμε υποθέσεις για τα εξοπλιστικά, οι οποίες προχωρούν, 18 υποθέσεις που βρίσκονται στην εισαγγελία διαφθοράς. Και παράλληλα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, τις οποίες ιδιωτικού, αν θέλετε, ενδιαφέροντος, οι οποίες όμως έχουν σοβαρό ενδιαφέρον εκδοτικό και ραδιοτηλεοπτικό. Και αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία να την έχει μεταμορφώσει σε ένα πολιτικό βραχίωνα του Έλληνα Σκομπάρου. Ναι, ξέρετε, κατά τύχη έβλεπα το Sky την ώρα που μιλάει ο κύριος Γουρίδης
Και είδα όλη τη συνέντευξή του. Και συνεχεία είδα και τον τίτλο. Τι να κάνουμε, στεναχωριέ το Sky. Εδώ έγραψε ότι έγινε η κοινοβουλευτική ομάδα σε πολύ βαρύ κλίμα. Έβαλε και ένα τίτλο στη συνέντευξη του κ. Ζουρίδη που δεν είπε τέτοιο πράγμα. Η δε συνεργάτης του Sky, εχθές κατά την πρωινή εκπομπή, είπε τουλάχιστον 3 με 4 φορές ότι φιλορροούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Το έχει πει πολλές φορές. Το καταλαβαίνω ότι ο κύριος Αλαφούζος δεν μας αγαπά τόσο πολύ. Τι να κάνουμε, ο ελληνικός λαός ψηφίζει και δεν παίρνει εντολές ούτε από τον Μαρινάκη ούτε από τον Αλαφούζο. Όχι, δεν ήταν δύσκολη η απόφασή μας να μην στηρίξουμε την πρόταση μορφής. Είπα ότι ήρθαμε σε δύσκολη θέση, διότι η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να ταυτίσει την πρόταση δυσπιστίας με δήθεν τη συμφωνία μας για την υπογραφή του συμφώνου για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Αυτό έγινε διότι χιλιάδες SMS φύγανε προς οπαδούς Νέας Δημοκρατίας. Οργανωθήκαν μαζί με οπαδούς Χρυσής Αυγής, με στελέχη εγκληματικών οργανώσεων και προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση και ασκήσαν πίεση και σε βουλευτές και σε στελέχη. Εγώ είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν αντέξαν στην πίεση, εάν είχαν υποστεί τις ίδιες πιέσεις που υπέστησαν βουλευτές, καλώς δεν άντεξαν. Όταν παίρνουν το παιδί σου στις 3 ώρα το πρωί και του λένε αύριο θα φέρουμε το κεφάλι του πατέρα σου σε καροτσάκι, όταν στέλνουν SMS ότι θα σας καθαρίσουμε, σήμερα το Πενταπόσταγμα, ένα site το οποίο μάλιστα φέρεται να είναι και εκκλησιαστικό, αφού διέρευσε τα ονόματα και τα τηλέφωνα βουλευτών των ανεξάρτητων Ελλήνων, έχει φωτογραφίες αστυνομικών με σχόλιο από κάτω «θα σας καθαρίσουμε». Αυτά είναι δυστυχώς τα αποτελέσματα της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας, του Γεωργιάδη, του Βορύδη, του Σαμαρά, μαζί με τη Χρυσή Αυγή και τους νεοφασίστες. Άλλη ερώτηση. Είμαστε εντάξει. Άλλη μια ερώτηση. Βεβαίως και θα πάμε στη δικαιοσύνη. Ζητάμε να ανοίξουν τα κινητά μας τηλέφωνα, να διερευνηθεί το email bombing το οποίο έγινε και οι απειλές σε στελέχη μας. Δεν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατία από τη μια μεριά να βγαίνει βουλευτής και να ζητάει από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων να συλλάβει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Άμυνας. Και από εκεί και πέρα να έχουμε μαζικά τηλεφωνήματα σε κατάλογο που βγαίνει σε fake λογαριασμό του Twitter, που δημοσιεύεται σε εφημερίδες και σε site προς στελέχη Δημοκρατικού Πολιτικού Κόμματος. Αυτά δεν γινόντουσαν ποτέ. Και μάλιστα προτροπή από τη Νέα Δημοκρατία σε κατάλογο στελεχών τους, πάρτε τους τηλέφωνο και πιέστε τους, τσακίστε τους. Κάποιοι σπάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ανακοινώσω ότι αποφασίσαμε με την κοινοβουλευτική ομάδα και το εκτελεστικό γραφείο συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου την 1η Ιουλίου.